Ξεκινώντας να πω ότι θα χάσει μήνες αγωνιστικής δράσης. Παίρνω Μιλουτίνοφ, το τζάβολ, Γιόβιτ. Τρίποντο από τον Βιτάλη, είναι εύστοντο όμως αρχικά από τον Γιόβιτ και στη συνέχεια από τον Σιμόνοβιτς, Μπογδάνοβιτς μέχρι μέσα, εξαιρετικό. Άμεσα το τρίποντο από τον Μπογδάνοβιτς, επιθετικό από τον Μιλουτίνοφ, Μπογδάνοβιτς, ανάποδο λέει, ουσιαστικά σε ένα off-balance shoot, Γιόβιτ. Βγάζει για τον Μιλουτίνοφ, τελειώνει τη φάση, όπως είναι το παιχνίδι του, δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Σιμόνοβιτς. Θα ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλο. Μπελινέλη. Ντάδα. Προφανώς ο Γιόκιτς είναι αυτός ο οποίος θα αγωνιστεί λίγο πιο έξω. Μπρουξ αφήνει στο Φιλόι. Ο Φιλόι δεν αγωνίστηκε χθες. Τζεφ Μπρουξ από την κορυφή. Θα... Μαζί με τη Μάλαγα στο τελικό απέναντι στη Βαλένθια. Εδώ κοιτάξτε πώς συνεργάστηκαν Γιόκιτς. Έρχεται και δεύτερος παίκτης. Το τρίποντο από τον Μίτσιτς είναι εύστα. Πλευρά του Ατλαντικού. Είναι ο ψηλός που πασάρει καλύτερα από Γιόκιτς. Γυρίζει με αντίπαλο τον Τεσιτόρη. Δίνει ελεύθερο τρίποντο στο Κούντουριτς, το οποίο είναι εύστο. Τζεντίλε. Θα καρφώσει ο Αλεσάνδρο Τζεντίλε. Μπογδάνοβιτς. Περνάει για τον Γιόκιτς. Θα γυρίσει, θα σκοράρει. Μπογδάνοβιτς. Πάσα πίσω από την πλάτη. Μπιέλτσα για τον Σιμόνοβιτς. Σαν πέναλτι φαίνεται αυτό. Δεύτερο παίκτη πάνω του. Δίνει για τον Βιτάλη. Καλό passing game. Αλλά μαρκαρισμένο τόσο του Μπελινέλη. Σιμόνοβιτς. Και αυτό θα αστοχήσει. Επιθετικό rebound από τον Μπιέλτσα. Και καλάθι. Βιτάλη. Μπιλίγκα. Από τα 5,5 μέτρα θα έφτασε για τον Μπιλίγκα. Και πάλι Βιτάλη. Έχει το τρίποντο και θα το εκμεταλλευτεί. Μπας. Ο οποίος πρόχνει την μπάλα μέχρι τον ευθυνδιασμό και δίνει ένα. Μπελινέλη. Θα ευστοχίσει. Σέρβια να ανανεώνουν επίθεση. Ο Γιόκιτς. Με δεύτερη προσπάθεια θα τελειώσει. Μας. Γιέλτσα. Κούντουριτς. Τρίποντο είναι εύστο. Γιόβιτς. Μπογδάνοβιτς. Θα ευστοχίσει στον τρίποντο και μάλιστα. Βιτάλη. Ντελαβάλε. Καλή η ενέργειά. Μπογδάνοβιτς, το τρίποντο. Ούτε τώρα. Επιθετικό rebound από τον Μαριάνοβιτς και το κάρφο. Μουσία του στον Ερυθρό Αστέρα και την Ευρωλίγκα. Ο Ντελαβάλε με δείχνει ιδιαίτερα κοντρολαρισμένος και σαφώς πολύ βελτιωμένος. Να ο Ντελαβάλε. Αφήνει για τον Μπιλίγκα, ξαναφέρνει την μπάλα. Το τρίποντο είναι εύκολο να περάσει μπάλα στο Μαριάνοβιτς. Από πολύ μακριά ο Μπογδάνοβιτς θα ευστοχήσει. Μπογδάνοβιτς και πάλι το τρίποντο. Εύστοχος για μία. Η πάσα είναι για τον Μίτσιτς που έχει περάσει τον αγώνα. Μαριάνοβιτς. Τελειώνει τη φάση. Παίρνει και το φάουλ από. Αλεσάνδρο Τζεντίλε. Με ταμπλό. Μίτσιτς πάει μέχρι μέσα για να τελειώσει τη φάση. Είναι άστοχο. Θετικό ριμπάουντ από τον Τεσιτόρη. Με τη μία η πάσα στον Αμπάς. Να πάρει την μπάλα με αντίπαλο τον Τεσιτόρη. Γυρίζει και τελειώνει τη φάση. Γιόκιτς. Καλή πάσα για τον Μπογδάνοβιτς. Παίζει στα πόδια τον Αμπάς. Θα μπει μέχρι μέσα. Βγάζει την μπάλα για τον Γιόκιτς. Το τρίποντο είναι εύστοχο. Για το 69-47 προσπαθεί να πατήσει ο Φιλόι ανεπιτυχώς. Επιθετικό rebound από τον Τεσιτόρη και καλά. Γιέλτσα θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Ο Μίτσιτς βγάζει τον εφηδιασμό. Μπιέλτσα δεν έχει πρόβλημα να εκτελέσει. Μπελινέλη. Μπιλίγκα από τα 4 μέτρα θα εκτελέσει. Στον Μάρκο Σιμόνοβιτς για να περάσει τον αγώνα. Μπιέλτσα
Τρίτο στη συνέχεια. Φιλόι. Σακέτη. Το σουτ. Θα γυρευμένη πάσα. Μπελινέλη, ο οποίος προσποιείται, παίρνει φάουλ, βάζει και το καλάθι. Ο Μα... Άστοχο. Η μπάλα όμως το επιστρέφει. Επιστρέφει στον ίδιο. Για τον Γιώκης. Γκολ φάουλ. Ο Ραντούλητσα βέβαια δεν έχει αγωνιστεί καθόλου σήμερα. Το σουτ είναι εύκολο συγκρότημα του Τζόρτζεβιτς. Μίτσιτς. Τρίποντο, εύστοχο. Να αφήνει την μπάλα στον Κούντουριτς. Μαριάνοβιτς έχει αντίπαλο τον Βιτάλη, θα γυρίσει. Σαν σε προπόνηση θα τελειώσει τη φάση. Κούντουριτς νεώνει την επίθεση για την σκουάντρα Τζούρα. Αμπάς θα μπει μέχρι μέσα και θα καρφώσει. Είναι ένας καλός ρολίστας για την Ιταλική. Τελευταία 70 δευτερόλεπτα του αγώνα. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα, δεν θα εκδηλώσουν επίθεση. Τελικό αποτέλεσμα 96-64. Εδώ οι δύο προπονητές για να πάει με τον τίτλο του φαβορί στο παγκόσμιο κύπελο. Τελικό αποτέλεσμα.